Καλησπέρα. Είμαι η Ρος Κάρου. Μετά από πρόσκληση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα μοιραστώ μαζί σας τρία διηγήματα από το τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο «Η ζωή όπως είναι». Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 από τις εκδόσεις Κέδρος. Ευχαριστώ τον Νίκο Γόγο για την ηχοληψία και τη μουσική επιμέλεια. Το στρώμα της καταστροφής. Μέχρι το καλοκαίρι του 1980 είχε κενωθεί όλο το χωριό. Το κράτος έδωσε στους κατοίκους λεφτά. Αρκετοί μετακινήθηκαν πιο ψηλά. Έξω από τις καινούριες πόρτες τους έβλεπαν το νερό της τεχνητής λίμνης να εισβάλλει από τις παλιές. Κάποιοι άλλοι, όπως εμείς, έφυγαν για την Αθήνα. Ο πατέρας, πέρα από το σπίτι, είχε πολλά κτήματα. Πήραμε έτσι μεγάλη αποζημίωση. Εγώ ήμουν τότε 10 χρονών. Το ίδιο και ο φίλος μου Νικήτας. Μόνο που η δική του οικογένεια δεν πήρε τίποτα. Ήταν βοσκοί. Χωράφια δικά τους δεν είχαν. Με τον Νικήτα καθόμασταν στο ίδιο θρανείο. Στο σχολείο ήμασταν καμιά δεκαριά μαθητές. Κάποια χρονιά λιγότεροι, κάποια περισσότεροι. Ο δάσκαλος ήταν ήρεμος χαρακτήρας. Θανάση Μάρα τον έλεγαν. Ο φίλος μου όμως τον έβγαζε εκτός εαυτού. Δεν του άξιζε τέτοια καζούρα του ανθρώπου. Του Νικήτα όμως δεν του άρεσε το σχολείο. Και ήλπιζε ότι έτσι θα τον έδιωχναν. Τι ψαρόκολλα είχε βάλει στην καρέκλα της έδρας. Τι ποντίκια έφερνε παγιδευμένα και τελευθέρωνε την ώρα του μαθήματος. Μέχρι και το σφουγγάρι είχε κατουρίσει ο αθεόφοβος. Ο δάσκαλος τον κυνηγούσε με τη βέργα, μια φορά όμως δεν τον έδιωξε. Ο Νικήτας ήθελε να γίνει βοσκός, σαν τον πατέρα του. Και έτσι θεωρούσε το διάβασμα ανώφελο. Η μάνα του πάλι, ούτε να ακούσει δεν ήθελε ότι το παιδί της θα υπέμενε την ίδια ανέχεια και μιζέρια με αυτήν. Θρήσκα γυναίκα, ήλπιζε να το δει ιερέα και του χρειάζονταν γράμματα για να διαβάζει τις γραφές. Έτσι, πήγαινε κάθε τόσο πεσκέσια στον δάσκαλο για να τον καλοπιάνει. Και στον παπαλιά για να έχει τον γιο της από κοντά και να του μαθαίνει τα μυστικά του επαγγέλματος. Αν κάτι άρεσε στον Νικήτα από την εκκλησία, ήταν το να χτυπάει την καμπάνα. Μικρή σε διαστάσεις, αλλά ο ήχος που έβγαζε ακουγόταν σε όλο το χωριό. Και παρότι ο νεοκόρος του έλεγε να μην την αγγίζει, πως ήταν δική του δουλειά, εκείνος με κάθε ευκαιρία άρπαζε το σχοινί και το κουνούσε μανιασμένα, χωρίς ρυθμό. Ο νεοκόρος το έκανε με δεξιοτεχνία, άλλοτε χαρμόσυνα, άλλοτε θλιμμένα. Παπαδάκι μου κι εγώ και ήξερα. Η δικιά μου μάνα δεν ήταν τόσο θρήσκα, της άρεσε όμως να με βλέπει να κρατάω λάβαρα και εξαπτέρυγα. Τον σταυρό τον κρατούσε συνήθως ο Νικήτας. Εκείνο το τελευταίο Πάσχα όμως μου τον έδωσε. Καταλάβαινα πως ήταν κάτι σαν δώρο αποχαιρετισμού και παρόλο που προσωπικά το ίδιο μου έκανε τι θα κρατούσα, είχα προσπαθήσει να δείξω ευγνώμων. Του είχα σφίξει, θυμάμαι, το χέρι και του είπα κάτι σαν «Ευχαριστώ φίλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Η μάνα μου καμάρωνε. Η δικιά του έδειχνε τσατισμένη. Αυτό που ήθελε ο Νικήτας πάνω απ' όλα και γι' αυτό φαντάζομαι προτιμούσε να γίνει βοσκός παρά οτιδήποτε άλλο, ήταν να βρίσκεται έξω στη φύση. Αν τα μαθήματα γίνονταν κάτω από τα δέντρα, μπορεί να του άρεσε και το σχολείο. Γιατί ήθελε να μαθαίνει. Όταν ξεκίνησαν τα έργα για τη λίμνη, βρήκανε αρχαία. Εκεί, από κάτω μας, υπήρχε μία ολόκληρη πόλη, με αγάλματα, ψηφιδωτά, θέατρο και τείχη. Οι αρχαιολόγοι εργάζονταν αδιάκοπα, προτού το νερό την καλύψει εντελώς. Χρειάζονταν και τη βοήθεια των χωρικών. Η μάνα του Νικήτα δούλεψε στις ανασκαφές. Και εκείνος, που τον έχανες, που τον έβρισκες, εκεί τριγυρνούσε. Μια-δύο φορές με είχε τραβήξει και εμένα μαζί του. Ρωτούσε και άκουγε με ενδιαφέρον τις ιστορίες για τον αρχαίο πολιτισμό. Και οι επιστήμονες το συμπαθούσαν. Με όλους μας έκαναν παρέα βέβαια. Δεν είχαμε μείνει και πολύ. Και εκείνη την Ανάσταση που κράτησα το Σταυρό, μαζί μας τη γιορτάσανε.
2 μήνες μετά το Πάσχα, φορτώσαμε τα τελευταία πράγματα. Το νερό είχε φτάσει στην αυλή μας. Αφού τέλειωσε το σχολείο και μέχρι να φύγουμε, δεν είχα ξανασυναντήσει τον Νικήτα. Μια εβδομάδα ήταν 10 μέρες που πήγαινα κάθε μέρα από το πετρόχτη στο καλύβι τους. Η μάνα του μου έλεγε πως ήταν στα πρόβατα. Εμένα όμως μου είχε φανεί πως τον άκουσα μια φορά από μέσα. Την τελευταία μέρα ξαναπήγα. Τα ίδια. Όταν το αυτοκίνητό μας είχε φτάσει πια ψηλά, στο καινούριο χωριό, άκουσα την καμπάνα από κάτω. Πένθυμος ήχος, αλλά ωραίος, με καλλιτεχνία. Οι δικοί μου ανησύχησαν και σταμάτησαν. Έπειτα από λίγο, μάθαμε πως τίποτα δεν είχε συμβεί. Ο μικρός του Βοσκού ήταν που έκανε τις λολάδες του. Έτσι μας είπαν. Από την Αθήνα βρεθήκαμε στη Μελβούρνη. Δεν την άντεξε τη ζωή στην πρωτεύουσα ο πατέρας μου. Ένιωθε ξένος. Στην Αυστραλία ήταν καλύτερα. Είχαμε και συγγενείς εκεί και δουλειά έτοιμη. Εστιατόρια. Με αυτά ασχολούμαι τώρα και για κάμποσα χρόνια ακόμα μέχρι να αναλάβουν τα δικά μου παιδιά, αν θελήσουν. Τον Νικήτα το σκεφτόμουν τον πρώτο καιρό στην Αθήνα, δεν είχα όμως τρόπο να επικοινωνήσω. Κι αν οι δικοί μου μάθαιναν που και που νέα από κάποιους συγχωριανούς μας και τα συζητούσαν στο τραπέζι, για την οικογένειά του δεν τους άκουσαν να λένε τίποτα. Όταν πια ήρθαμε εδώ, με συνεπήρε καινούρια ζωή και δεν συλλογίστηκα ξανά τα χρόνια στην πατρίδα. Μια μέρα που έδειχνε το ελληνικό κανάλι ένα ντοκιμαντέρ για το χωριό, με ειδοποίησαν τα παιδιά μου να το δω. Ο δημοσιογράφος μιλούσε με τους κατοίκους του νέου οικισμού. Είχαν τραβήξει και πλάνα από τα βουνά τριγύρω. Βελανιδιές, πλατάνια και πιο ψηλά έλατα. Δεν τα θυμόμουν τόσο όμορφα. Από το παλιό χωριό δεν διακρινόταν τίποτε άλλο εκτός από το καμπαναριό. Ήταν ωραία εικόνα, αλόκοτη όμως. Φαινόταν σαν να επιπλέει. Έλεγε ένας στο καφενείο πως κάποιες νύχτες ακούνε την καμπάνα να χτυπάει, αν και η καμπάνα δεν βρίσκεται πια εκεί. Την ξεκρέμασε ένα παιδί της τελευταίας οικογένειας που είχε απομείνει. Ήθελε να την πάρει μαζί του, αλλά δεν τα κατάφερε. Γκρεμίστηκε μαζί της. Κάποιος άλλος είπε πως σε περιόδους λειψιδρίας, μέρος των σπιτιών εμφανίζεται στις όχθες. Μαζεύονται τότε εκεί και στέκονται βουβοί. Κάτι σαν μνημόσυνο. Μετά μίλησε ο αρχαιολόγος για την πόλη μέσα στη λίμνη. Είπε πολλά ενδιαφέροντα, όπως ότι το νερό θα προφυλάξει την αμφίβια πολιτεία και άλλες γενιές στο μέλλον θα την επαναφέρουν στο φως. Εκείνος μιλούσε για τα αρχαία. Εγώ όμως σκεφτόμουν τα δικά μας κτίσματα. Το σπίτι που γεννήθηκα, το σχολείο, την πλατεία. Είπε μετά πως η ιστορία διαβάζεται σε αλλεπάλληλα στρώματα καταστροφής. Εκείνη τη νύχτα ονειρεύτηκα πως τα νερά είχαν τραβηχτεί και εγώ έκανα βόλτα μέσα στα χαλάσματα παρέα με τον φίλο μου τον Νικήτα, τον γιο του Βοσκού. Στον αυλόγυρο της εκκλησίας, εκείνος κρεμάστηκε από το σχοινί του καμπαναριού και άφησε το σώμα του να ταλαντεύεται. Ο ήχος ήταν πανηγυρικός, αλλά δεν ακουγόταν. Η σύνδεση δεν ήταν εφικτή. Το επίμονο κουδούνισμα του κινητού τον έβγαλε γρήγορα από τον ντους. Τις 3 τελευταίες μέρες που ο παππούς ήταν σε μια κλινική στην Αθήνα, επικοινωνούσε συχνά με την Φρόσο, τη γυναίκα που τον πρόσεχε. Είχε ταξιδέψει και αυτή μαζί του από το νησί. Ο Νίκος μπήκε στην κρεβατοκάμαρα στάζοντας ακόμα. Η Λώρα, με μάσκα ύπνου και οτασπίδες, φαινόταν να κοιμάται. Είχε επιστρέψει τα ξημερώματα, μετά από ένα πολύ ωραίο χειρουργείο. Ο αριθμός στην οθόνη του τηλεφώνου ήταν από την Ελλάδα, αλλά άγνωστος. Θα είναι από κανένα ερευνητικό κέντρο, σκέφτηκε, απορρίπτοντας την κλίση. Μετά την τελευταία του δημοσίευση, δεχόταν συνεχώς email και τηλεφωνήματα για να δώσει διαλέξεις. Στην Καλιφόρνια, όπου ζούσε την τελευταία δεκαετία,
Είχε ήδη παρουσιάσει αρκετές φορές τα αποτελέσματα της μελέτης του. Πήρε κινητό, ρούχα, λάπτοπ και πήγε στο σαλόνι. Καθώς ντυνόταν, έριξε μια γρήγορη ματιά στα μηνύματά του και έπειτα συνδέθηκε στο Skype. Κάλεσε τον παππούς Νικόλας. Ήταν άλλωστε η μέρα του καθιερωμένου του ραντεβού. Κάθε Παρασκευή, 8 το πρωί για τον Νίκο, μετά το τζόκινγκ, 6 το απόγευμα για τον Νικόλα, μετά τη σιέστα, βλέπονταν και συνομιλούσαν. Εκείνη η συνάντηση θα ήταν διαφορετική, με τον παππού στο νοσοκομείο αντί για το σπίτι στο χωριό. Θα την έκαναν όμως, κι ας είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο την προηγούμενη. Η σύνδεση δεν ήταν εφικτή. Άνοιξε ένα συνημμένο από έναν φίλο του ερευνητή. Νέα στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Νικόγεια στην Κώστα Ρίκα. Ήταν αρκετοί οι συναδελφοί του που μελετούσαν όπως και ο ίδιος το μυστικό της μακροζωίας και μοιράζονταν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Δεν ήταν εξάλλου κάτι πρωτοποριακό. Υπήρχαν ήδη πολλές αναφορές στις λεγόμενες μπλε ζώνες. Η δική του ιδιαιτερότητα ήταν ότι καταγόταν από ένα τέτοιο μέρος. Και ο παππούς του είχε κλείσει σχεδόν έναν αιώνα ζωής. Παρά τις δυσκολίες στα χρόνια της κατοχής, τις κακουχίες που πέρασε ως ναυτικός και τη θλίψη από τον χαμό του μοναχογιού του, του πατέρα του Νίκου, είχε επιβιώσει. Γονίδια, τρόπο ζωής. Με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Γύρανσης στον ΗΠΑ, ο Νίκος είχε ξεκινήσει την έρευνά του από το μικρό ελληνικό νησί. Τώρα, 10 χρόνια μετά, θα επέστρεφε. Είχε ήδη ολοκληρώσει τις επισκέψεις του σε Ιαπωνία και Βόρεια Αμερική για δεύτερη φορά. Στο τέλος του μήνα θα πήγαινε στη Σαρδινία και έπειτα στην Ελλάδα. Θα ερχόταν και η Λόρα μαζί. Είχε ξεπεράσει τα προβλήματα του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης της και θα μπορούσαν πλέον να το ανακοινώσουν. Του ζητούσε εξάλλου από καιρό να γνωρίσει τον τόπο. Αν και για τον Νίκο, τόπος του ήταν πια η Αμερική. Έφερε στο νου του τα καφενεία στο λιμάνι και τη διαδρομή πλάι στο ποτάμι ως το χωριό. Σκέφτηκε το κρεβάτι στην αυλή. Μέχρι που κρύωνε ο καιρός, εκεί ξεκουραζόταν τα μεσημέρια ο παππούς. Τον φαντάστηκε ανασηκωμένο με τον καφέ του στην πεζούλα να περιμένει την κλίση του. Τον τελευταίο χρόνο, το τάμπλετ του το κρατούσε η φρόσο. Τα χέρια του έτρεμαν λίγο περισσότερο. Πίστευε πως το τρέμουλο θα σταματούσε με το που θα αγκάλιαζε τον εγγονό του. «Θέλω να σε δω», του έλεγε κάθε φορά που συνδέονταν. «Μα με βλέπεις», τον πείραζε ο Νίκος. Προσπάθησε πάλι να καλέσει, μα δεν τα κατάφερε. Έφτιαξε καφέ και έριξε μια ματιά στους τίτλους των ηλεκτρονικών εφημερίδων. Είδε στα γρήγορα ένα ρεπορτάζ για την ημέρα των νεκρών που γιόρταζαν στο Μεξικό παράλληλα με το Halloween των Αμερικανών. Το διάβασε γιατί ήξερε πως η μέρα που τιμούν τους νεκρούς τους οι Μεξικάνοι συμπίπτει με την ημερομηνία άφηξης των πεταλούδων μονάρχης που άρεσαν στον παππού και ήθελε να δει αν είχε κάτι νεότερο να του πει όταν θα μιλούσαν. Το μόνο καινούριο ήταν ότι πλέον κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αποφάσισε να κρατήσει αυτή την πληροφορία για τον εαυτό του και δοκίμασε ξανά να συνδεθεί, χωρίς επιτυχία όμως. Ήταν έτοιμος να τηλεφωνήσει όταν του ήρθε γραπτό μήνυμα. «Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το γραφείο μας το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για τον κύριο Νικόλαο Τσουρί». Ο Νίκος έκλεισε τα μάτια. Σκέφτηκε πάλι τον παππού στο κρεβάτι της αυλής. Εκεί τον είχε αφήσει πριν από 5 χρόνια, μετά την κηδεία της γιαγιάς. Είχε μείνει μόνος του πια. Του είχε ζητήσει να έρχεται πιο συχνά να τον βλέπει. Ο Νίκος του έδωσε την υπόσχεση, μα δεν την τήρησε. Από τότε έχουν να ειδωθούν. Άλλαξε τα εισιτήρια για τη Σαρδινία και ετοίμασε τη βαλίτσα του για την Ελλάδα. Η Λόρα του φρέσκαρε το σκούρο κουστούμι. Εκείνη δεν θα προλάβαινε την τελετή. Είχε προγραμματισμένο χειρουργείο. Από την άφηξη στην Αθήνα μέχρι την αναχώρησή του για το νησί,
Μεσολαβούσαν 6 ώρες. Δεν παραπονιόταν. Ήταν τυχερός που βρήκε εισιτήριο την τελευταία στιγμή. Οι θέσεις στα ελικοφόρα είναι λίγες και εξαντλούνται γρήγορα. Διαφορετικά θα έπρεπε να πάει με πλοίο. 8 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. 12 με στάσεις στα ενδιάμεσα λιμάνια. Όταν ήταν παιδί, ενθουσιαζόταν με τα ταξίδια στη θάλασσα. Όποτε ταξίδευε με τον παππού στην Αθήνα για γιατρούς και ψώνια, τριγυρνούσε στα καταστρώματα, έπιανε κουβέντα με τους ναυτικούς, φωτογράφιζε γλάρους και κύματα. Του άρεσαν τα καράβια. Τώρα όχι. Ο χρόνος ήταν πολύτιμος. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε 6 ώρες στη διάθεσή του? Θα μπορούσε να βγει μια βόλτα ή να συναντήσει κανέναν παλιό φίλο. Έμεινε όμως μόνος στο αεροδρόμιο, δουλεύοντας τη μελέτη του. Δεν είχε και πολλά να κάνει. Ό,τι διορθώσεις χρειάζονταν είχαν γίνει εδώ και καιρό. Τις τελευταίες παρατηρήσεις θα τις συμπλήρωνε μετά το ταξίδι και στη Σαρδινία. Το να βάζει όμως σημεία στίξης τον βοηθούσε να μην σκέφτεται. Ένα κόμμα, μια ανωτελεία, αλλαγή παραγράφου. Η κλίση που διέκοψε τις μη σκέψεις του ήταν από το γραφείο τελετών. Είχαν παρουσιαστεί στην κλινική την πιο κατάλληλη στιγμή, όταν η Φρόσο έπρεπε μόνη της να πάρει αποφάσεις. «Μείνε ήσυχη», της είχαν πει. «Θα τα κανονίσουμε όλα εμείς». «Μην ανησυχείτε για τίποτα», είχαν πει και στον Νίκο. «Θα φροντίσουμε για την κάθε λεπτομέρεια». Τους είχε αναθέσει όλα τα διαδικαστικά. Λογικά ο παππούς θα ταξίδευε εκείνη την ώρα με το πλοίο για το νησί. Η φωνή ακούστηκε πένθυμη. Δυστυχώς υπήρξε μια απρόοπτη εξέλιξη. Είναι όμως όλα υπό έλεγχο. Ο Νίκος είχε μάθει να εμπιστεύεται τους συνεργάτες που είχαν τα πάντα υπό έλεγχο και να μην ζητάει λεπτομέρειες εξηγήσεις. Ο χρόνος εξάλλου ποτέ δεν ήταν αρκετός. Τώρα όμως επρόκειτο για έναν δικό του άνθρωπο και χρόνος υπήρχε. Ρώτησε τι συνέβη. «Δεν τα καταφέραμε να μπούμε στο πλοίο». «Τι εννοείτε, ποιοι δεν τα καταφέρατε?» «Ο οδηγός με τον παππού σας. Δεν είχε χώρο». Έμαθε ότι δεν είχε κρατηθεί θέση. «Όχι από αμέλειά μας, απλώς γιατί δεν υπήρχε», του είπαν. «Ήλπιζαν ότι θα έμπαιναν. Συνήθως πάντα κάτι γινόταν και χωρούσαν». «Και τώρα που δεν έγινε?» «Θα φύγουμε με το πρώτο πρωινό. Είναι σίγουρο. Η τελετή θα γίνει κανονικά το απόγευμα». Μόνο από παππούς θα περνούσε τη νύχτα στο λιμάνι. «Μόνος?» Καταλάβαινε την ώρα που ρωτούσε ότι δεν είχε και τόσο σημασία. Τι να την κάνει την παρέα. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τον διαβεβαίωσε η φωνή που είχε γίνει τώρα πιο δυναμική. «Ο οδηγός θα μείνει μαζί του». Ο Νίκος παρέμεινε στο αεροδρόμιο και συνέχιζε να χωρίζει προτάσεις στο σύγγραμμά του. Δεν μπορούσε όμως να μη σκέφτεται. Άνοιξε το Skype. Βρήκε τον παππούς Νικόλας. Κοίταξε την εικόνα του προφίλ. Ήταν μια πεταλούδα μονάρχης. Δεν του άρεσε η φωτογραφία που τον είχε τραβήξει. Ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν φεύγοντας του είχε δώσει ένα smartphone και του είχε ανοίξει λογαριασμούς σε διάφορες εφαρμογές για να μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα. Το έστελνε καθημερινά μηνύματα στο Viber και μια φορά την εβδομάδα είχαν τη βιντεοκλήση. «Θέλω να σε δω. Μα με βλέπεις». Από κοντά μία μόνο φορά σε αυτή τη δεκαετία. Και αυτό λόγω της κηδείας της γιαγιάς. Κάθε χρόνο ένα καινούριο, πιο εξελιγμένο τηλέφωνο ή τάμπλετ έφτανε στο νησί. Ερχόταν έτσι με έναν τρόπο κοντά του. Θυμήθηκε όταν του είχε μιλήσει πρώτη φορά για τις πεταλούδες με το έντονο πορτοκαλί χρώμα που μεταναστεύουν τον χειμώνα από το βορρά σε πιο θερμά κλίματα. Του είχε δείξει φωτογραφίες από το πάρκο στη Σάντα Κρούζ κοντά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας όπου δίδασκε. Είχε εντυπωσιαστεί με τους μονάρχες που είχαν στο DNA τους καταγραμμένο τον προορισμό και την πορεία για την επιβίωσή τους. Και αφού ο Νίκος του διηγήθηκε πως γενιές πεταλούδων αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και η 4η γενιά είναι συνήθως αυτή που θα το ολοκληρώσει,
Εκείνος του είχε ζητήσει να βάλει μία από αυτές τις εικόνες στο προφίλ του. «Για να μην ξεχνάς τον προορισμό», του είπε, «και την επιβίωση. Μπορεί να υπάρχει στα γονίδια, βοηθάει όμως και η συντροφιά. Να έρχεσαι, να σε βλέπω». Προσπάθησε να θυμηθεί πώς έμοιαζε την τελευταία φορά που μιλήσανε. Δεν μπορούσε. Κοίταξε τη φωτογραφία που είχε στείλει ηλεκτρονικά στο γραφείο τελετών. Ήταν παλιά, αλλά δεν είχε άλλη. Σίγουρα οι ρητίδες τώρα θα ήταν πιο βαθιές. Και ίσως τα μάτια του να ήταν περισσότερο θαμπά. Τα μαλλιά του ήταν ακόμα τόσο πυκνά. Το μόνο που θυμόταν ήταν το τρέμουλό του. Πώς ήταν δυνατόν να μην του έρχεται στο νου. Τόσες βιντεοκλήσεις. 4 φορές τον μήνα, επί 12 μήνες, επί 10 χρόνια. Χώρια γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα και Πάσχα. 10 περίπου λεπτά κάθε φορά. Τόσες ώρες απέναντί του και η μορφή δεν είχε εντυπωθεί. Άραγε εκείνος τον θυμόταν. Ποια εικόνα να είχε τελευταία στο μυαλό του. Επιθυμούσε εκείνη τη στιγμή όσο τίποτε άλλο να είχε μαζί του τη Λόρα. Έστω να την άκουγε. Με τη διαφορά της ώρας όμως θα την ενοχλούσε. Έψαξε στα αρχεία του τον τελευταίο της υπέρηχο. Η 4η γενιά βρισκόταν καθοδόν και ο παππούς δεν το είχε μάθει καν. Έβαλε τη φωτογραφία του μονάρχη φόντο στην οθόνη του λάπτοπ και όπως τα πίξελ μεγάλωσαν, προσπάθησε να συγκεντρωθεί στο περίτεχνο μοτίβο των φτερών για να ηρεμήσει. Δεν τα κατάφερε. Μάζεψε τα πράγματά του και σηκώθηκε. Στο λιμάνι εντόπισε εύκολα το όχημα. Χτύπησε το τζάμι. Ξύπνησε τον οδηγό. «Θέλω να με δει», του είπε. Ανακαίνιση. Η κατασκευή ήταν παλιά και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Ο μηχανικός τους είχε πει πως οποιαδήποτε αυθαίρετη μετατροπή θα μπορούσε να επηρεάσει τη στατικότητα. Έτσι το μελετούσαν προσεκτικά. Εκείνος, οικονομολόγος, είχε κάνει από την αρχή μια ολοκληρωμένη εκτίμηση δαπάνης. Εκείνη, γραφίστρια, τοποθετούσε έπιπλα στο σχέδιο του νέου εξοχικού και του τα έδειχνε 3 διάστατα στον υπολογιστή. Τους τελευταίους μήνες πηγαινοέρχονταν στο νησί κάθε Σαββατοκύριακο. Άφηναν τη βολή του σπιτιού που μοιράζονταν εδώ και 3 χρόνια για να επιβλέπουν από ξυλώσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Διανυκτέρευαν σε ένα πανδοχείο. Εκείνη ζητούσε το δωμάτιο στον πάνω όροφο με το παράθυρο στη στέγη. Εκείνος δυσανασχετούσε για τη τιμή. Και οι δύο συμφωνούσαν ότι το κρεβάτι ήταν στενό. Τα πρωινά επέστρεφαν στο γιαπί. Εκείνος σημείωνε αριθμούς. Εκείνη τσάκιζε σελίδες εντύπων διακόσμησης. Του ζήτησε να ανοίξουν ένα φεγγίτι στην οροφή του υπνοδωματίου. Της απάντησε πως απαιτούνταν οικοδομική άδεια και επιπλέον έξοδα. Μετά τα βαψίματα, εκείνος είχε γεμίσει και δεύτερο σημειωματάριο και της είχε αντικαταστήσει όλους τους καταλόγους με έναν. Ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Εκείνη επέμεινε για ένα κομμάτι. Κρεβάτι με ουρανό. Θα χρειάζονταν εξάλλου την κουνουπιέρα. Κανείς τους δεν άντεχε τη μυρωδιά των εντομοποθητικών. Εκείνος αντιστάθηκε. Υπερβολικά μεγάλο και εξωφρενικά ακριβό. Ήταν το τελευταίο έπιπλο που μπήκε στο σπίτι. Αφού συναρμολογήθηκε, οι διαστάσεις του φάνηκαν ακόμα μεγαλύτερες. Ίσως να μην ήταν και τόσο άστοχη αγορά, σκέφτηκε εκείνος. Τελευταία είχαν γίνει και οι δύο δύσκολοι στον ύπνο. Χρειάζονταν την άνεσή τους. Άφηνε όμως ελάχιστο χώρο ελεύθερο στην κάμαρα, συλλογίστηκε εκείνη. Και το ταβάνι της φαινόταν τώρα χαμηλό. Αν υπήρχε τουλάχιστον φεγγίτης, γι' αυτό θα έπρεπε να είχε επιμείνει, όχι για το κρεβάτι. Τόσο ογκώδες και άβολο. Ήταν όμως το μόνο που υπήρχε για την ώρα. Και εκεί θα έπρεπε να ξαπλώσουν.
Το καθυστέρησαν όσο γινόταν. Εκείνος, αφού τακτοποίησε τα τιμολόγια, έφτιαξε αυτοκόλλητες ετικέτες για τους διακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα. Εκείνη, αφού άλλαξε ψηφιακά χρώματα στο μελλοντικό παιδικό δωμάτιο, στο τέλος το μετέτρεψε σε γραφείο. Ξεμένοντας από δουλειές, πήγαν στην κρεβατοκάμαρα. Εκείνος στη μεριά του και εκείνη στη δική της. Ο καθένας, στην άκρη του στρώματος, κοιτούσε μέσα από την κουνουπιέρα τον τοίχο του. Αν άπλωναν τα χέρια τους και παραμέριζαν το ύφασμα, θα ακουμπούσαν τις φρεσκοβαμμένες γυψοσανίδες. Αν γυρνούσαν από την άλλη, θα αντίκριζαν ο ένας τον άλλον. Ένα έντομο ακούστηκε να πετάει πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν θα τους άφηνε να ησυχάσουν. Κάτι έπρεπε να κάνουν. Έμειναν όμως ακίνητοι και εύχονταν, ο καθένας ξεχωριστά, να ήταν το κρεβάτι μεγαλύτερο. Thank you.